Εντάσεις των σπουδαστών και πολλών καθηγητών του Πανεπιστημίου είναι και η άλλη πλευρά, η άλλη όψη ενός νομίσματος, έτσι. Δεν ήταν τόσο αυτονόητο όσο κάποιοι βιάστηκαν να πούν, ούτε τόσο απλό. Ο αγώνας ήταν δύσκολος γιατί δεν είχε συμμάχους. Δεν είμαστε μόνο η τοπική κοινωνία στην Ελλάδα, υπάρχουν και άλλες φωνές. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ από ό,τι πιστεύω. Πρώτα απ' όλα να πω ότι επουδενή, μιας και έπαιξα και εγώ το δικό μου ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, επουδενή δεν δέχομαι να υποβαθμιστεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ούτε για ένα δέκατο δευτερολέπτο. Τι πιστεύω? Πιστεύω ότι οι εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση και αφετηρία την απόφαση της Μπολόνιας, της Μπολόνια, γιατί ξέρουν πολύ καλά η ακαδημαϊκή κοινότητα και του ΔΕΗ και του Πανεπιστημίου, ξέρουν καλά τι εννοώ, πιστεύω ότι θα φέρει τα επόμενα χρόνια εξελίξεις και στα ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια. Εγώ καλώ τους πανεπιστημιακούς και τους σπουδαστές, τους φοιτητές και την ακαδημική κοινότητα του ΤΕΙ και τους σπουδαστές του ΤΕΙ επίσης να καταλάβουν, να δώσουμε ένα νόημα σε αυτή την ομοσπονδία. Ότι κάνουμε ένα καινοτόμο πείραμα. Αν δεν επιτύχει, έτσι κι αλλιώς τα δύο ιδρύματα μένουν αυτοτήρια, δεν χρειάζεται να φοβούνται. Εάν όμως πετύχει, θα έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε βρεθεί πρώτη και καλύτερη μπροστά σε μια πρωτοπορία, σε μια πρωτοπόρα εξέλιξη, σε μια καινοτομία. Και όποιος είναι μπροστά στην εξέλιξη, δεν χάνει ποτέ. Μόνο κερδίζει. Θετικά πρέπει να το δούμε. Όλοι είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε και να αναβαθμίσουμε το κύρος του Πανεπιστημίου. Επειδή είμαι προσωπικά συνδεδεμένος με τη διεκδίκηση τμήματων και σχολών από τα χρόνια που ήμουν δήμαρχος, ξανατονίζω ότι επουδενή δεν δέχομαι στην πατρίδα μου να υπάρχουν ιδρύματα μη ανταγωνιστικά. Ο αγώνας είναι για να έχουν ονοματεπώνυμα τα πτυχία που βγαίνουν από εδώ. Γι' αυτό και καλό για πολλωστή φορά και τους κατοίκους να δείξουν, να συγκρατήσουν τα ενίκια και να τα κατεβάσουν και την αγορά να συμπεριφέρει τους σπουδαστές ως στρατηγικούς συμμάχους και τους τοπικούς φορείς να κάνουν το καλύτερο δυνατό, να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα τις υποδομές. Προθέσια τον κύριο Μενουδάκη, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. Το ρημοτομικό δεν θα έχει τη συνήθη καθυστέρηση του επικρατείας, θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Το ζήτημα είναι να γίνει άμεσα η ένταξη του έργου από την περιφέρεια, να φύγουμε μπροστά. Πρέπει να φύγουμε μπροστά. Και μόλις τελειώσει η μάχη των εισακτέων, η μάχη που έχουμε μεγάλη είναι να στελεχώσουμε το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Δεν μπορεί, δεν το δέχομαι εγώ προσωπικά, να λειτουργεί αυτό το τμήμα με 6 καθηγητές τακτικούς. Είναι απαράδεκτο. Ενώνουν τη φωνή μου με τους φοιτητές και τους καθηγητές. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να έχουμε γρήγορα και άμεσα διπλασιασμό των τακτικών καθηγητών. Είναι εφικτό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την κουβέντα με το Υπουργείο Παιδείας. Όταν θα υπάρχουν αποτελέσματα, θα μιλήσουμε για αυτά.